Γιατί κυρίες και κύριοι μου, θέλω να σας πω τι έχει συμβεί εδώ στο Skype που βρισκόμαστε. Ακούω φωνές, ακούω διαμαρτυρίες από το διπλανό πλατό. Το διπλανό πλατό είναι του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Να το, δεν χρειάζεται και να πω κάτι άλλο. Μπες αγόρι μου γλυκό, μπες. Έλα εδώ, κάτσε. Δεν θέλω να κάτσω. Όχι, θέλω να κάτσεις. Κάτσε μια στιγμή. Θα πάρω το σκαμπό, να κάτσω εγώ εδώ. Έχω ακόμα τα χαρτιά από δίπλα. Κάτσε εσύ. Χαίρετε, Βουίλη. Χαίρετε, Βαλάβη. Θέλω να διαμαρτυρηθώ και να φύγω. Ήταν τρόπος που φερθήκαμε χθες το βράδυ. Ήταν τρόπος αυτός με τον οποίο φερθήκαμε χθες το βράδυ στον Κώστα Αναγνωστόπουλο. Το λεγόμενο κουνούπι. Τον μισθοφόρο, μισθοφλόρο, πες το όπως θέλεις. Ο οποίος είναι ίδιος με τον κλασικό Έλληνα. Ούτε μούσκουλα, ούτε σούπα. Νομίζεις ότι βλέπεις ρε παιδί με το φιλαράκι σου, με το φραπέ και τα σχετικά. Και ο οποίος με το που μπαίνει στην πίστα τους γονατίζει όλους. Έφτασε τον Αγγελόπουλο, τον άνθρωπο φαινόμενο, αυτόν που θα τον βλέπουμε να κάνει διαφημίσεις σε ό,τι υπάρχει μέσα στην επόμενη χρονιά. Θα τον βλέψει αυτοκίνητα, θα τον βλέψει. Παιδί μου, ο Αγγελόπουλος θα είναι το απόλυτο φαινόμενο για ένα γιατί χρόνο. Γιατί δεν έχει σωματική δύναμη, έχει πνευματική δύναμη. Να σου δύναμη. Πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι. Να κάνω μια παρέμβαση. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι ο Αγγελόπουλος θα πάει στο νησί του. Θα κάτσει στο δικό του, θα γίνει δήμαρχος και θα μας γράψει όλους κανονικό. Εγώ πιστεύω ότι για ένα χρόνο νομίζω θα βλέπουμε Αγγελόπουλο παντού, ενδεχομένως και δικαίως. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ο Αναγνωστόπουλος. Έρχεται το παλικάρι αυτό το οποίο δεν του τόχει, το οποίο δεν ενοχλεί. Γιατί και, δεν του τόχεις ρε, μια χαρά είναι. Δεν έχει τη σωματική διάπλαση. Δεν χρειάζεται να έχει σωματική διάπλαση εκεί πέρα για να έχει τα παιχνίδια. Πρέπει να έχει ψυχική. Εδώ. Ψυχική ικανότητα. Και ο άνθρωπος έρχεται. Λοιπόν, και κοντράρει τον Τάνο στα ίσια, τους πετάει όλους έξω, κάνει πράγματα που δεν τα υποστηρίζει η σωματοδομή του, δίνει μια δύναμη ψυχής. Και τώρα θα μου πεις με τι ασχολείσαι, μια χώρα που καταστρέφεται. Παρά τα αυτά. Μα δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με την καταστροφή της χώρας όμως. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη και πολύ διασκέδαση. Και μετά δεν εννοείται. Πώς το λένε, δεν κάνουμε ένα μικρό, πώς το λένε, αφιέρωμα σε αυτόν ύστερα όταν απευθυνόμαστε σε όλους τους άλλους. Δηλαδή, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος Σάκης, όταν οι Μανίδες δεν έπρεπε να του πει Κώστα μου. Πώς το λένε, μπράβο σου, πώς τα κατάφερες και τα σχετικά. Άρα, εσύ τώρα καταγγέλλεις τον Ιμανίδη. Και ένα. Καταγγέλλω τον Ιμανίδη. Δεν μπορώ να καταγγείλω τον φίλο μου. Άλλος υποστηρίζει Αναγνωστόπουλο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λόγω του σωματότυπου ότι μπορεί να στηρίζω. Δεν θέλω να τον φέρω στη δύσκολη θέση με την ερώτηση. Υποστηρίζεις μισθοφόρο. Του λέω καταγγέλλεις τον Ιμανίδη. Όχι, ούτε μισθοφόρο, πώς το λένε, στηρίζω, ούτε καταγγέλλω τον Ιμανίδη. Ένας άνθρωπος όμως που δίνει το σύμπαν του. Μπορεί να μην είναι ο εντυπωσιακός, ο Ζεν Πρέμινιε, πώς το λένε, ο G.I. Joe, ο μεγάλος εραστής και εγώ δεν ξέρω τι άλλο φαντασιώνεται, πώς το λένε ο κόσμος που παρακολουθεί το Survivor, ότι είναι ο καθόλου αξιόλογος Γιώργος Αγγελόπουλος, αλλά αξίζει μία αναφορά. Όταν παίζει με τον υπεραθλητή και τον φτάνει στο παρατσάκ. Δεν μπορούμε να τον πετάμε έτσι. Κάτι άλλο μου είπες και κάτι άλλο ήταν. Μα τον κάνεις για μισθοφόρο πρώτα απ' όλα. Ναι, τον κάνω. Τον κάνει. Τελικά, τελικά τώρα το γνωρίζουμε αυτή την ψυχή που έχει, ναι. Αυτό, κοίτα, μισθοφόρος δεν είναι από τον τύπο που καταλαβαίνω ότι εμπλέκεται σε μάχες και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι φύλακας. Είναι φύλακας σε καράβια. Ενοπλός είναι μια πολύ σκληρή δουλειά. Μα δει κανείς και το εξαιρετικό Captain Κάτι με τον Tom Hanks. Καταλαβαίνεις. Αυτά τα πράγματα. Και επίσης να πω κάτι. Εντάξει, οκ. Δεκτό ότι παίρνεις τα δύο κορίτσια ούτως ώστε να στήσεις όλο το ωραίο το σκηνικό. Αυτό το οποίο γράφει καλά και στις κάμερες. Όμως η Ευρυδίκη είναι στην ομάδα σου. Το δίκαιο δεν λέει να πάρεις αυτόν που έφτασε μαζί σου στο τελικό. Εσύ, Κωνσταντίνε, που είσαι τόσο καλός στους τρόπους απέναντι στις γυναίκες. Αναρωτιέσαι γιατί πήρε ένας άντρας τις δύο γυναίκες της παρέας για να τις βγάλει να τις πάει να τις διαδάσει. Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέχρι και ρατσιστικό. Δηλαδή είναι ένας ανάποδος ρατσισμός. Πώς λέει η κυβέρνηση ότι οι Ρωμά θα μπαίνουν, δωρεάν στα ΤΕΗ και στα ΑΕΗ. Αυτό ένας Ρωμ θα μπορούσε να πει ότι κιόλας παιδιά με υποβαθμίζει αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή εγώ έχω μεγαλύτερες ανάγκες. Ναι, αυτή η εκδοχή. Μπράβο, από τους άλλους. Μια γυναίκα λοιπόν θα έπρεπε να πει. Γιατί εγώ επειδή είμαι γυναίκα είμαι πιο αδύναμη και θα μου δίνετε περισσότερα. Ίσως είναι λίγο υποτιμητικό. Δεν συμφωνώ σαν γυναίκα. Να κάνει και παρέμβει την Ευρυδίκη. Όχι, τώρα σαν γυναίκα εδώ δεν συμφωνώ. Να ξέρεις που ξέρεις ότι δεν είμαι και γυναίκα παραδοσιακή. Είμαι λίγο πιο αντισυμβατικό κουλί αυτό. Εσύ είσαι. Όχι. Καταιγίδα της ερήμου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και για σας. Να σου πω Κωνσταντίνε, πότε θα έρθεις. Περίμενε, πού πας. Μια Παρασκευή. Την επόμενη. Παρασκευή αυτή τι έχουμε. Ήθελα να διαμαρτυρηθώ μόνο για. Την αντιμετώπιση απέναντι στον Κώστα Αναγνωστόπουλο. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Περιμένω. Survivor μια φορά μετά από καιρό και. Να το πω. Άντε, πες το.
Κοίταξε να δεις κάτι. Περιμένουμε το Χρανιώτη αυτή την Παρασκευή. Αν καταφέρει και έρθει, θα μου έρθει την άλλη Παρασκευή. Αν δεν μου έρθει ο Χρανιώτη, θα μου έρθει σε αυτή την Παρασκευή. Είμαι η ρεζέρβα του Χρανιώτη. Όχι, αυτό θέλεις να πεις, Ελεονόρα Μελέτη, φεύγω, γεια! Τον αγαπώ. Γεια σας, Κωνσταντίνε μου. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, κυρίες και κύριοι.